κατά κρυα βρύση στο περβόλι μας. Για ιδέες κατά κρυα βρύση στο περβό, στο όριο περβόλι μας. Οι εκδόσεις μήνας και η Ένωση Κρητών και Ρατσινίου Γραφεζόνας στο Αρνάδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται κοντά μας ο συγγραφέας Σπύρος Πετουλιάκης, προπονητής του Ταϊκοντό, φωτογράφος, πανελλαδικής και στιχουργός. Συγγραφέας που έγινε πανελλαδικά γνωστός από την πετυχημένη μεταφορά του βιβλίου Ρουσασμό στην τηλεόραση, ο Σπύρος Πετουλιάκης εδώ και 2 χρόνια έχει κάνει τα βράδια μας πιο όμορφα, εξερευνώντας την κριτική παράδοση μέσα από τη μυθοπλασία. Το ίδιο μας υπόσχεται ζεστά και όμορφα καλοκαίρια μαζί με το καινούργιο του βιβλίου και η κληρονομιά που θα μας παρουσιάσει σήμερα. Μαζί μας βρίσκονται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ζεραγκούσης, υποψήφιοι βουλευτές για την Β' Πειραιά με το Πασόκ, η κυρία Σταυρούλα Στεφανίδου και η κυρία Βενικά Κελίνα. Ο κεντρικός πατέρας Εβραμίου Καλοκουλιάκης. Η αντιδήμαρχη του Δήμου Κερατσινίου Γραφετζόνας, κύριος Δασκαλάκης Ευστράτιος και Μιχάλογλου Στέλλα. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλληλεία, ο Άγιος Νικόλαος, ο κύριος Δημιωτάκης Μάνος. Ο πρόεδρος του Υπολογιδάκαλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολοτεχνόπολης, Αχιλίας Αριγιαννίδης. Και ο μουσικός και κυλιάρης Μανώλης Κλάδος. Παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει η κυρία Ευαγγελία Ευσταθίου. Και κομμάτι του βιβλίου θα διαβάσει ο ηθοποιός Στάθης Μαντζόλας. Ο πρόεδρος της Ένωσης να απευθύνει χαιρετισμούς. Καταρχήν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, εγώ προσωπικά και το κέρδος σήμερα της Ένωσης, για τη σημερινή σας παρουσία. Οι μέρες είναι πολύ δύσκολες. Εγώ είμαι ευτυχής που είστε σήμερα μαζί μας, διότι εδώ γύρω στην περιοχή γύρω το τουλάχιστον 4-5 εντύπωση αυτή τη στιγμή. Εκτός από τον Πειραιά. Εμείς με πολύ χαρά καλωσορίζουμε στην περιοχή μας τον αγαπημένο συγγραφέα, τον Σπύρο τον Πετουλιάκη. Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά που δεχόμαστε ένα δικό μας άνθρωπο, το κριτικό συγγραφέα, με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες στη συγγραφική του καριέρα. Για τους λάτρες της ανάγνωσης, το όνομά του είναι συνδεδεμένο με μεγάλες επιτυχίες. Έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους αγαπημένους ανθρώπους του μυθιστορήματος με τα βιβλία που θίγουν πολλά κοινωνικά θέματα. Έχει όμως πολλά ταλέντα. Εκτός από τη συγγραφή, είναι ένας άνθρωπος που μέσα από προσωπικές αντιόξιες συνθήκες κατάφερε να γράψει. Να γράφει και να κατάφερε να γράφει και να συγκινεί τους αναγνώστες τους με τα μυθιστορήματά του. Βαθιά καλλιτεχνική φύση, αφού εκτός από συγγραφές είναι και ένας συνθέτης και συγγραφός και φωτογράφος. Εδώ, δείχνα, εμείς
πιστεύουν ότι τις εκδόσεις αλλιώτες στο Δήμο και Λατσίνου Λαπεζόνας και πιστεύω άνοιξε η πόρτα της ενώσεως και θα είναι όσο θέλετε και όποτε θέλετε να ανοιχτεί. Διότι αυτά τα θέματα επηρεάζουν πάρα πολύ τον πολίτη, επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινωνία. Στο καλύτερο φυσικά έτσι. Και πιστεύω να έχουμε μια συνεργασία από αυτή τη στιγμή και αυτά που να φέρει αποτέλεσμα. Και πριν ξεχνάτε, και εδώ έχουμε και τον κάθε λαό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κριτής όλης της ιστορίας. Διότι αν δεν μου άρεσε, ξέρεις, άμα δεν του αρέσει, κάτι δεν πάει. Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και πιστεύω να περάσουμε μια όμορφη βραδιά, χωρίς βέβαια κριτική μουσική. Αυτά θα τα πούμε άλλες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε διαδεκτικά τον Μπάρι. Στο παρελθόν είχαν βρεθεί αμέτρητες φορές να δικάζουν στην ίδια αίθουσα. Γνώριζε τις νομικές του ικανότητες και κατά μία έννοια το σεμβόταν για όσα είχε κατακτήσει. Τώρα όμως το πράγμα ήταν πολύ διαφορετικό. Αφού απέναντί της δεν είχε τον δικηγόρο Μπάρι Ρουμελιώτη, αλλά έναν υποκινητή εγκληματικής πράξης κατά της ζωής ενός παιδιού. Κατηγορούμενε, δεν υπήρξε κάποια στιγμή που πέρασε από το μυαλό σας ότι αυτό που ζητούσατε από τον Γερογακόπουλο ισοδυναμούσε με ιδεχθές έγκλημα? Ο Πάρης ένιωσε την ηλέκτρα πίσω του, στο βάθος της αίθουσας, να σηκώνει το κεφάλι της και να τον κοιτάζει με αγωνία. Ένιωσε την αλμύρα των δακρύων της να του καίει το στόμα και να τον φαρμακώνει. Αναστέναξε βαθιά και κρατήθηκε από την κουπαστή του ειδωλίου με τα δυο του χέρια, λες και φοβόταν μη σοδιαστεί στο πάτωμα. Το σκέφτηκα. Πώς δεν το σκέφτηκα? Αποκρίθηκε πασχίζοντας να συγκεντρωθεί στην ερώτηση, ώστε να μην πέσει σε καμιά παγίδα της έμπειρης εισαγγελέως. Και τότε πώς δώσατε αυτή την ανάγλυτη παραγγελία? Δεν σας συγκράτησε κάποιο ανθρώπινο συνέστημα? Δεν νιώσατε ότι δίνοντας μια τέτοια αποκριστική εντολή διαπράτεται ένα φοβερό έγκλημα εις βάρος? Βρίσκομαι στο πλευρό εδώ του Σπύρου Χατζηβλάκη και του κύριου Στάθη, τιμή μου, για να παρουσιάσω την τελευταία του βιβλία και η Ρονομιά. Το πιο πρόσφατο το βιβλίο του, θα ακολουθήσουν κι άλλα πολλά. Δεν θα κάνω το δικό μου. Θα ακολουθήσουν κι άλλα πολλά, εννοείται. Και δεν βρίσκομαι πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Έχω πληθεί ξανά να παρουσιάσω βιβλίο του με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά. Το ένα ήταν η Παναγιά της Φωτιάς, το άλλο η Εξομολόγηση. Τα έχω όλα, τα έχω διαβάσει όλα. Είμαι φαν, τον αγαπώ, ακολουθώ τη γραφή του, ακολουθώ το έργο του. Έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και είμαι εδώ για να πω δύο λόγια για το πιο πρόσφατο βιβλίο του, την Κληρονομιά. Βέβαια τώρα, μετά την εκπληκτική πορεία που έχει κάνει, γιατί είχαν περάσει 6 χρόνια που το είχα ξανακάνει αυτό, η θέση μου είναι ακόμη πιο βαριά εδώ. Παρ' όλα αυτά, θα χρησιμοποιήσω τον αυτορμητισμό μου και τις δύο ραγκές που είμαι εδώ να πιω πριν παρουσιάσω, για να πω αυτά που θέλω για το βιβλίο, το οποίο το διάβασα απνευστή. Έχω να πω σε αρχικό στάδιο τούτο, ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που ο Σπύρος είναι εδώ. Δεν είναι τυχαίο που ο Σπύρος είναι σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο που διαβάζεται, δεν είναι τυχαίο που τον βλέπουμε πλέον και με εικόνες. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Όλο είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, ταλέντου και ψυχής, την οποία την καταθέτει απλόχερα μέσα από τις λέξεις του. Δεν είναι τυχαία η αγάπη του κόσμου, δεν είναι τυχαία η θέση των βιβλίων του σε χιλιάδες βιβλιοθήκες,
και η συντροφιά που κάνει σε χιλιάδες αναγνώστες. Αυτά τα βιβλία είναι η δική μας κληρονομιά. Μια πολύτιμη κληρονομιά που δεν φτύρεται με τον χρόνο, δεν καταστρέφεται και δεν ξεχνιέται. Μια κληρονομιά φτιαγμένη από λέξεις. Και αφού σκρίφτα μάνε, οι λέξεις μένουν, είναι μια κληρονομιά που δεν θα μας την πάρει ποτέ κανείς. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το έργο του στα χέρια μας, είναι δικό μας, είναι πολύτιμό μας και το κρατάμε φυλαχτό για να συνεχίζουμε να το κληροδοτήσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις επόμενες μήνες. Ας ξεκινήσω με τη συγκεκριμένη κληρονομιά, αυτό το βιβλίο. Και αφού το παρουσιάζω, θα ξεκινήσω με το εξώφυλλο. Όταν το πρωτοείδα, είδα ένα ζυγό και είπα, ζυγός, άρα δικαιοσύνη. Άρα θα είναι ένα δικαστικό θρίλερ ίσως. Μια περιπέτεια, ένα δίλημα, μια αγωνία, όλα τα είχε. Αυτό είδα. Μας προειδέασε βέβαια στα social media, ώστε να ακολουθείτε, είμαι σίγουρη να ακολουθείτε όλοι, με τα βίντεο τα οποία έδωσε με το δικαστήριο. Αλλά ακόμη και αν δεν το έκανε, χάρη σε αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, λακωνικό λιτό, αλλά τέλειο και αναβαλιστά πλήρως δηλαδή το περιεχόμενο, καταλάβουμε ότι θα έχει σχέση με ένα δικαστικό θρίλερ. Το δευτερόλεπτο. Η ψυχογραφία των ηρώων. Άρτια, ακριβής. Δεν εγείρει κανένα ερωτηματικό. Και είναι τέτοια ώστε κάθε φορά, σε κάθε σελίδα, να μας βάζει στη θέση τους και να αναρωτιόμαστε τι θα κάναμε αν εμείς ερχόμασταν στο δικό του σταυροδρόμιο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα σχεδιάσει το διαβάσω εγώ, αλλά το είχα σχεδιάσει και άλλοι δύο. Τις χάσατε. Φέτε τσαρνιαρακή. Είναι βαριά η κληρονομιά και δεν μπορούμε όλοι να την αντέξουμε. Δεν παλεύεται εύκολα ο πόνος που φέρνει. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη μη αποδοχή της. Δεν έχεις καν την επιλογή αποποίησης αυτής της κληρονομιάς. Γεννιέσαι με αυτήν, την κουβαλάς σε σαΐ, σαν βαρύδι, που δεν μπορείς να το αφήσεις κάπου για να ξαποστάσεις, να πάρεις μια ανανάσα. Άρχισα να το καταλάβω, μα τώρα πια δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς, δεν είχα περιθώρια να αντιδράσω. Όσο καλά αντανακλαστικά και να έχεις, τελικά αχρηστεύονται μπρος το τετελεσμένο. Πάβουν να υπάρχουν. Εσύ μένεις εκεί μετέωρος, δίχως να ξέρεις πώς θα πού να πας. Πρόσφυγας, ξενιτεμένος, με την κατάρα αυτής της κληρονομιάς γατζωμένη στη σάρκα σου, να απομυζεί σαν παράσιτο κάθε εκμάδα της ζωής σου, κάθε χαρά και πόθο. Σε είδα να πέφτεις κάτω, να λιποθυμάς και να χάνεσαι. Φώναξα δυνατά. Όμως δεν υπήρχε αίσθηση. Δεν είχα την ικανότητα να ακούσω τη φωνή μου. Αφού από τότε αναρωτιέμαι αν εκείνη τη στιγμή φώναξα ή ο φόβος εμπόδισε την κραυγή μου ώστε να μην βγει τελικά από το λάριγκά μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Εσύ δεν έδειχνες να πονάς πουθενά. Μόνο με κοίταζες σαν χαμένη. Λες και ήσουν και η ίδια τόσο ξαφτιασμένη όσο κι εγώ. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, ούτε τι έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα. Ίσως να έπρεπε να τηλεφωνήσω σε κάποιον. Αυτή ήταν οι τελευταίες λέξεις. Μια κληρονομιά ισοδύναμη με κατάρα, γράφει ο συγγραφέας. Και τέτοια είναι. Θα το διαπιστώσετε λέξη με τη λέξη, σελίδα με τη σελίδα, κεφάλαιο με το κεφάλαιο. Ένας πατέρας και μια μάνα αντιμέτωποι με τη χειρότερη τραγωδία για δύο γονείς. Εσείς, πώς θα αντιδρούσατε, μας ρωτά με τον τρόπο του. Ως πού θα φτάνατε, τι θα κάνατε, πόσες από τις κόκκινες γραμμές σας θα έμεναν απαραβίαστες και πόσες θα σβήνατε σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Και όσο καταλαβαίναμε το τρομακτικό και αποτρόπαιο του διλήμματος, τόσο η καρδιά να σφίγγεται, οι σελίδες να γυρίζουν, η ανάσα να κόβεται, η αίσθηση του χρόνου να χάνεται και το δίλημα να σφίγγει σαν θηλιά το λαιμό, κάνοντάς μας να συνειδητοποιήσουμε πως τελικά δεν είμαστε παρατηρητές του αφηγήματος, αλλά εμείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Πότε δικαιωμένοι από τις εξελίξεις, πότε αδικημένοι.
Πότε θυμωμένοι με όσα βλέπουμε να γίνονται, πότε εκδικητές, πότε τιμωροί, πότε τιμωρημένοι. Αυτό είναι ταλέντο. Τα παιδικά τραύματα είναι αυτά που κουβαλάμε σαν το πιο βαρύ φορτίο στη ζωή μας. Αν δεν βρούμε κάποια στιγμή τον τρόπο να τα πετάξουμε από πάνω μας, να τα ξεφορτωθούμε μια και καλή, θα τα σέρνουμε μαζί μας και θα μας βασανίζουν, πιάνοντας χώρο στην ψυχή μας. Χρήσιμο χώρο, κλέβοντας μέρος από την ανάσα μας, την πνοή μας. Έφυγες εσύ και σιγά σιγά άρχισε να φεύγει και ο πατέρας. Με άλλο τρόπο εκείνος, διαφορετικό. Δεν το έβλεπα. Δεν είχα τη δύναμη ούτε και την εμπειρία να το διακρίνω. Ίσως τότε να μην είχα ούτε την ικανότητα. Τέλος πάντων, δεν το καταλογίζω στον εαυτό μου. Το κατάλαβα κάποια στιγμή, όμως ήταν πια πολύ αργά για να κάνω το οτιδήποτε. Τότε η κατάρα τον είχε βρει ευάλωτο και είχε κατορθώσει να εισχωρήσει μέσα του, διαβρώνοντας κάθε του κύτταρο. Τρόμαζα από τη μία, πάλευα από την άλλη, μα ο εχθρός έμοιαζε ανίκητος. Δεν άντυχα να τον ακούω, βασανιζόμουν. Πάσχιζα να αποφύγω τις λέξεις. Αυτό βέβαια συνέβαινε το πρώτο καιρό, γιατί μετά έπαψε να μιλάει. Έπαψε να βλέπει, να ακούει. Ήταν εκεί μπροστά μου, αλλά ήταν απόν. Απόν από κάθε τι. Κάθε ερέθισμα τον άφηνε απαθή, εντελώς αδιάφορο. Κάθε λέξη, κάθε πράξη, κάθε σκέψη και απόφαση, πρωτού καταλήξει την ετοιμιγωρία. Και σκέφτηκα πως όλη στη ζωή μας κάποια στιγμή, και συγκεκριμένα έχει συμβεί και στη δική μου ζωή, ήρθα αντιμέτωποι με διλήμματα που γέννησαν ενοχές, σκότωσαν αθωότητες ή γέννησαν αθωότητες και σκότωσαν ενοχές. Έχοντας απέναντί τους το μεγαλύτερο δικαστή όλων, τη συνείδηση. Η κληρονομιά είναι ένα μυθιστόρημα και πως κάθε μυθιστόρημα, και ειδικά είναι ο σεφάντας του δημιουργού όπως είναι ο Σπύρος Πετρουλάκης, χρησιμοποιεί την τύχη, τη μοίρα, τη σύμπτωση, το λογικό, το παράλογο, μεγεθυμένα ίσως κάποιες φορές. Μα αυτό δεν ανέλει την πρώτη του ύλη. Όσο και να ακούγεται απίστευτο για ένα μύθο, αυτή η πρώτη ύλη είναι μία, η αλήθεια. Γιατί ποια μεγαλύτερη αλήθεια από τούτη. Είναι μικρός ο άνθρωπος απέναντι στο φόβο και γίγαντας απέναντι στη δικαιοσύνη. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θεωρώ θα καταλάβετε κι εσείς αυτό που κατάλαβα κι εγώ. Οι ώμοι, από κόκαλα και σάρκα φτιαγμένοι, μπορούν να γίνουν σίδερο για να κουβαλήσουν ένα πληροδότημα με τέτοιο βάρος. Και τότε, ποια βήματα θα μπορούσατε να κάνετε εσείς, εγώ, εκείνοι, οι άλλοι, με τόσο σίδερο να πιέζει το τέρμα. Στην τελευταία σελίδα, ίσως να ξέρετε, όπως έμαθα κι εγώ. Νιώθω τυχερή που είμαι εδώ ενώπιόν σας και δίπλα στον κληροδότη της, κληρονομιάζοντα, γιατί πήρα γνώση, πήρα μαθήματα, αντιλήφθηκα, γνώρισα, προβληματίστηκα και αποφάσισα πως αφήνω συνειδητά μια Έλενα να κρατά τα ενία. Μα έχω τόσα άγρια κύματα στην ψυχή που ίσως στον καθρέφτη μου να αντίκριζα κάποτε να πάρει. Ίσως. Σπύρο, συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Είναι στα αλήθεια πολύτιμο πληροδότημα η κληρονομιά σου και η κληρονομιά μας. Έχουμε πάντα μέσα από την καρδιά μου πολλές και κουφαντικές επιτυχίες. Κατά κρυά βρύση στο περβόλι μας. Για ιδέες κατά κρυά βρύση στο περβό, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Σαν περβόλι γεμάτο άνθη είσαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία από τις σπάνιες φορές που τραγουδώ ένα ριζίτικο, το έχω τραγουδήσει άλλη μια φορά με την κόρη μου αυτό και συγκινούμε πάρα πολύ τον κόλιο. Αλλά είναι ένα σπάνιο ριζίτικο τραγούδι και σε μια σπάνια παρέα σαν και εσάς, ήθελα να το πω το γκάλα από μέσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ για τη στήριξη, για την παρέα, για την όμορφη Ιρακή, για τα κεράσματα,
για τις κοπελιές που έφερες εδώ μπροστά με τα κριτικά ρούχα και δεν τολμώ να τις κοιτάξω γιατί θα βρω στα μάτια μου. Θα βούρκωνα, αλλά γύρισα μόλις εχθές από την Κρήτη, οπότε είναι γεμάτος και πλούσιος. Μου λείπει ήδη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε αυτή τη δύσκολη μέρα, με βοήθειες, με συναυλίες, με ομιλίες. Παπαμανώλη, πήραμε την ευχή σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και την δικιά μας. Και να ξέρεις όταν σου έρθω μια μέρα, να κάτσουμε να μιλήσουμε. Χαρά μου. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που μας προσφέρει. Αλλά να κάνω μικρές ιστορίες που εκπορεύονται μέσα από μεγάλους ανθρώπους, από μεγάλους ανθρώπους. Κατά κρυαβρύση στο περβόλι μας. Για ιδέες κατά κρυαβρύση στο περβό, στο όριο περβόλι μας το όμορφο. Σαν περβόλι γεμάτο άνθη είσαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.